και έλεγε κάποια στιγμή ο γεροευμένιος ο Σαριδάκης, τούτος εδώ ο σπουδαίος, μεγάλος και τρανός σύγχρονος Άγιος, ο οποίος κατάφερε να παραδώσει τον εαυτό του, να διακονεί τους λεπρούς. Τι υπέροχο πράγμα! Και λέει σε μια ακολουθία που τελείωσαν. Αν ξέρατε, λέει, αν ξέραμε, αν βλέπαμε πάντα τι ήταν μέσα στο ναό την ώρα της λειτουργίας, δεν θα φεύγαμε από το ναό ποτέ. Δεν θα αφήναμε να σταματήσει, λέει, η λειτουργία ποτέ. Και όταν ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, στα καυσοκαλύβια τέρμα εκεί στις σπηλιές, όταν λειτουργούσε, ο ναός του ήταν μια σπηλιά που την είχαν χτίσει από μπροστά και από πάνω ήταν ο βράχος. Και άνοιγε, λέει, ο βράχος όλος. Και ανέβαιναν και κατέβαιναν οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι, οι πατέρες, οι μάρτυρες. Και γέμιζε, λέει, η σπηλιά και γέμιζε η περιοχή και έψαλαν μαζί με τους ψάλτες. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, μου έχουνε πει, λέει, παιδάκια μικρά μωρά, που βλέπουν τους αγγέλους τους. Έχετε δει πολλές φορές το παιδάκι σας, το μωρό σας, το παιδί σας, το εγγόνι σας, να κάθεται προς τα πάνω και να χαμογελάει και να χτυπιέται. Τότε βλέπει αγγέλους. Μετά που μεγαλώνει, εμείς του δείχνουμε να μην βλέπει αγγέλους του Θεού. Εμείς με το παράδειγμά μας μετά του δείχνουμε να βλέπει από τους άλλους τους αγγέλους. Γι' αυτό και γεμίζει η κοινωνία μας απελπισία. Γιατί άρχισαν να κάνουν κουμάντο στις ζωές μας, στις ψυχές μας, στην κοινωνία μας οι άλλοι οι άγγελοι. Όχι οι άγγελοι φωτεινοί, ούτε οι Απόστολοι, ούτε οι προφήτες, ούτε οι πατέρες, ούτε οι ασκητές. Άρχισαν να χοροπηδάνε οι άλλοι άγγελοι. Γιατί, όχι, δεν θα το πάω στα περίεργα της εποχής, σήμερα, χτες, προχτές, αύριο, μεθαύριο. Θα το πάω εκεί που όλοι το χάσαμε το παιχνίδι. Να κάνω μια ερώτηση. Ο καθένας τον εαυτό του, πρώτος εγώ σε μένα. Τι από όλα αυτά διδάσκουμε στα παιδιά μας? Τίποτα. Τίποτα. Θα μου πείτε, ασχολούμαστε εμείς? Όχι! Τέλειωσε, πάει! Δεν ψάχνουμε Αγίους, Αγγέλους, Προφήτες. Δεν ψάχνουμε το Θεό. Δεν ψάχνουμε την Παναγία. Μόνοι μας παιδευόμαστε. Γι' αυτό και απελπιζόμαστε. Η καλύτερη, θα το πω τώρα πονηρέ, θα το πω, η καλύτερη μαγιά του διαβόλου είναι να μας φτάσει στη μαυρίλα και στην απελπισία και στην απογοήτευση. Αυτή είναι η μαγιά του. Όχι, δεν θέλει να μας φτάσει σώνη και καλά σε αμαρτίες. Όχι, σε απελπισία θέλει να μας φτάσει. Άμα, λέει, τους πίσω ότι δεν έχουν ελπίδα και ότι όλα είναι μαύρα και όλα είναι κατεστραμμένα και όλα είναι
τότε έχω κυριαρχήσει εγώ στην καρδιά τους και στην ψυχή τους και τα βλέπουν όλα μαύρα. Πάμε λοιπόν να σκεφτούμε ότι και σήμερα στο ναό μας κατέβηκε ο Θεός, κατέβηκαν οι άγγελοι, κατέβηκαν και όχι, δεν έφυγαν ακόμα, εδώ είναι. Όσο η Θεία Κοινωνία είναι εδώ, εδώ είναι οι άγγελοι. Δεν είναι αλλού, διότι η Θεία Κοινωνία ίσον ο ίδιος ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν πάει μόνος Του. Όχι ότι θέλει δόξα ο Θεός. Οι άγγελοι τρέχουν γιατί εφραίνονται με αυτό το έργο και οι Άγιοι στον ουρανό. Μου έγραψε χθες μια μάνα που έχασε το παιδάκι της στην Κρήτη 2 χρονών από ατύχημα και μου λέει έφυγε παπά και της έγραψα μια λέξη. Έγινε αγγελάκι καθόλου και μου λέει η καλύτερη φράση που άκουσα αυτές τις μέρες που το παιδάκι μου πάλευε, πας και αντέξει και σωθεί. Ναι καρδούλα μου, αγγελάκι είναι αυτό. Αλίμονο λέω σε μας, είπα μέσα μου μετά που θα φύγουμε και θα πάμε με τα άλλα τα αγγελάκια. Πάμε λοιπόν. Έχουμε έναν Άγιο. Τούτος σας, πρώτη φορά το λέω αυτό, συγχωρέστε. Τούτος εδώ ο Άγιος δεν είναι ζωντανός. Όχι, δεν είναι ζωντανός. Είναι ολοζώντανος. Ζώντα, το νιώθω, το βλέπω, το αισθάνομαι, βλέπω τι φτιάχνει κάθε τόσο και φτιάχνει πράγματα από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σπουδαία, τα πιο δύσκολα. Όχι, είναι ολοζώντανο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς είπαμε σήμερα να το γιορτάσουμε με καλό τρόπο. Και εκεί που σκεφτόμουν, ακούστε τώρα, μη περιμένετε μωρέ να γυρίσει ο ήλιος ανάποδα για να πείτε θαύμα είναι τούτο εδώ. Μη περιμένετε να γυρίσει η γη ανάποδα. Μη το σκεφτόμαστε καν. Διότι ο Θεός με αυτά που βλέπει μπορεί να μας τη γυρίσει και τη γη ανάποδα. Μην το περιμένει αυτό, στην καθημερινότητα είναι τα θαυματάκια των Αγίων. Πίστευα και περίμενα τι θα κάνω στο πανηγύρι. Πρώτον, μου λέει ο Δεσπότης μου, παιδάκι μου, Χριστάκι μου, σ' αγαπάω, αλλά έχω υποχρέωση αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο μέρος, θα πάω εκεί να λειτουργήσω. Και σκέφτηκα, ποιον παπά να δω, τι να κάνω τώρα. Πώς μόνος που να λειτουργήσω, ντρέπομαι τον Άγιο, λέω μόνο του να τον αφήσω. Τσου ήρθα ο πατήρ Γαβριήλ, υπέροχο παιδάκι. Ο πατήρ Κωνσταντίνος, δικό μου παιδί, υπόγραψα για να γίνει παπά. Ο πατήρ Νικόλαος, δικό μου παιδί, υπόγραψα για να γίνει διάκος. Και έχω κι άλλον τώρα μέσα, θα υπογράψω για να γίνει και αυτός διάκος και λέω Θεέ μου, πού τις βρίσκεις αυτές τις καρδούλες και τις στέλνεις. Και εκεί λοιπόν, όχι θα σας πω και δυο ακόμα για να τα πάρετε δώρο, δεν είναι δικά μου, αλλά να δείτε πως ήρθα. Σκεφτόμουν μετά, πέρυσι έκανα λέω την κουζουλάδα και τους έφτιαξα σουβλάκι. Θα έρθουν λέω και φέτος αυτοί και θα μου ζητάνε σουβλάκια. Σου λέει, παπά, αυτό έκανε στην μια χρονιά, φέτος γιατί μας το χάλασε. Ξεκινάω από τη Σαρακίνα να δω.
Και πριν μπω στο χωριό, χτυπάει ένα τηλέφωνο. «Παπά, είμαι ο Τάλε από το πιστοπολείο». Να το πω και το πιστοπολείο, είναι ωραίο πιστοπολείο. «Απ' την Αθηνά στη Θεσσαλονίκη». Όσοι έχετε πάει. Ο κ. Μιχάλης και η Αθηνούλα. Λέει, «Παπά, πες μου να σου δώσω τίποτα για το πανηγύρι». «Έλα, Θεέ μου», λέω, «κάποιος μου σπάει πλάκα». Του λέει, «Τι ψάχνεις?» Του λέω, «Ψάχνω το κετό να τους δώσω, γιατί θα βγουν για σπλάκια και εγώ δεν θα έχω όσα θέλεις», και μου έδωσε. Έτοιμα είμαι όμως. Πάω μετά, λέω, «Τι θα κάνουμε με στολίσματα, τι θα κάνουμε με τις εικόνες?» Και με παίρνει ένα παλικάρι αυτή η Αθήνα και λέει, όχι εμένα, παίρνει παπαδιά. Κυρία Μαρία, «Όσα στολίσματα θέλει ο ναός, θα τα βάλω εγώ». Λέω, «Κυρία Μαρία, κράτη, λίγα θα βάλεις. Το παιδί δεν θα πληρώσει πολλά». Και τι μου κάνει αυτό το παλιό. Όλα τα λουλούδια που έχει έξω, μου λέει, «Πάτερ, πάντα, να μιλάσεις στον κόσμο, να πάρεις το σπίτι, να φυτέψει, να ευλογήσει και να ευχαριστήσει τον Άγιο». Πάμε και παρακάτω τώρα. Παίρνω τον Αντώνη προχτές και μου λέει, «Παπά, η φωνή μου μηδέν. Δεν μπορώ να ψάλω στο παλιό». «Να σκαλά τον Άγιο». «Τι λες?» «Δεν πειράζει. Θα βρούμε κάποιον να ψάλει». Και όχι μόνο τον Αντώνη. Τώρα πώς θα καταλάβεις. Και έψαλε, αλλά ήρθαν και τόσοι. Οι Άγιοι είναι εδώ. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, έρχονται με μια προϋπόθεση. Όχι, δεν έρχονται έτσι. Οι Άγιοι θέλουν μία προϋπόθεση. Μία μόνο, μη κάντε πολλά. Μία θέλουν, να αγαπάμε τους ανθρώπους. Δεν έρχεται ούτε ο Θεός, ούτε οι Άγιοι, ούτε οι Άγιοι, χωρίς να έχουμε αγάπη. Αγαπάμε. Έρχονται μέρες δύσκολες και μήνες οργισμένοι. Πάμε τουλάχιστον εμείς να πλώσουμε αγάπη. Αγάπη. Σας παρακαλώ. Αγάπη. Έχει πολύ κόσμο που έχει ανάγκες. Και δεν είναι μόνο πάντα το χρήμα ή το υλικό. Χαμογελάστε. Αγκαλιάστε. Θα σας πω κάτι που ολόκληρο θα το πω στην ομιλία μου. Μεθαύριο, μ' αξιώνει ο Θεός να μιλήσω πού, για να μου πού, στην Τούμπα, στα δικά μου τα παιδιά. Θα πάω στην Αγία Βαρβάρα να μιλήσω. 7 η ώρα τη Δευτέρα το απόγευμα, σας παρακαλώ, πέστε το στα τρελά τα παιδιά, εκείνους θέλουν. Τι μου έγραψε χτες ένα μήνυμα. Ένα κοριτσάκι, από πού νομίζετε? Από τη Βηρυτό. Και τι μου λέει? Είμαστε στα καταφύγια, γιατί βομβαρδίζουν. Και άνοιξα το κινητό μου, εκεί που είχα απελπιστεί, και μου χαμογέλασες και είπα, «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, μου έστειλες αυτόν τον άνθρωπο να μου δώσει ελπίδα». Εμείς εδώ, λέει, ακούστε τι λέει παρακάτω όμως, αυτό το κοριτσάκι στα καταφύγια της Βηρυτού, εμείς εδώ
Όσοι είμαστε στην ενορία, πάμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και δεν μας πειράζει εκεί την ώρα που βαδίζουν. Και κοινωνάμε όλοι. Όλοι. Και δεν φοβόμαστε μετά. Κοινωνάμε όλοι. Γιατί παίρνουμε μαζί μας τον Χριστό. Σε αυτό το κοριτσάκι λοιπόν, την Αθηνούλα, τη Φιλιτό, χρωστάμε, και ίσως και σε 5-10 άλλα κοριτσάκια, χρωστάμε το ότι ακόμα συνεχίζουμε να υπάρχουμε σαν Εκκλησία, σαν πίστη και σαν κοινωνία. Και σας παρακαλώ πολύ αυτόν τον Χριστό να βρούμε. Βρήκε η Αθηνούλα στην Πυρητό και όλοι εκείνοι που τον Χριστό και την πίστη την έχουν μέσα μαζί κίνδυνο του θανάτου κάθε στιγμή. Πάμε λοιπόν. Πάμε μωρέ, αφήστε τα υπόλοιπα. Ποιος μπορεί να πει ότι η Εκκλησία μας θα χαθεί? Από ένα νόμο μωρέ μπορεί να χαθεί η Εκκλησία? Είναι δυνατόν? Πότε θα χαθεί η Εκκλησία? Ξέρετε πότε θα χαθεί? Όταν πάψει να μην υπάρχει ούτε ένας που μέσα στην ψυχή του και στην καρδιά του έχει τον Χριστό. Τότε θα την πάρει την Εκκλησία ο Θεός. Γιατί δεν θα έχει νόημα. Μέχρι που και ένας θα υπάρχει που μέσα στην καρδιά του θα έχει Θεό, Αγίους, χάρη, ευλογία, αγάπη και ταπείνωση, ο Θεός θα είναι στη γη μαζί μας. Και προσπαθώ να μάθω κι εγώ από αυτόν και να διδαχθώ μέσα σε αυτή τη μικρή και σύντομη γνωριμία μας που έχουμε όταν πρώτο ήρθε στο Κιλκής, γιατί είμαστε από τη Μητρόπολη του Κιλκής μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο και έφερε τότε τον πατέρα Κωνσταντίνο για χειροτονία στο ναό που υπηρετούσε ως διάκονος, στο ναό των Πολιούχων των 5 και 10 Ιερωματίων και εκεί τον αντίκρισα πρώτη φορά και από τότε μπήκε στη δική μου καρδιά ο πατήρ Χρήστος και στη δική μου καρδιά και ξέρω πως μ' αγαπάει και αυτός το ίδιο. Και μόλις έλαβα την πρόσκληση για τούτη τη μέρα, με τα χαράς δέχτηκα και ήθελα πώς και πώς να εξημερώσει και να βρεθώ ανάμεσά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός μας έχει όλους καλά να στηρίζει τον πνευματικό μας πατέρα και εσείς να είστε δίπλα του και όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε. Εύκολοι ή δύσκολοι, ο Θεός θα έδωσε. Ποτέ στη ζωή δεν είναι όλα εύκολα. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, έχετε δώσει καθοδηγή και σας λέγει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσους και σε όσους εορτάζουν και ας πάρω με παράδειγμα τον Άγιο Φαράνοχο, ο οποίος έφυγε σε πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά με ζωντανή πίστη και δύναμη και πίστη στο Θεό. Αυτό είχε ο Άγιος Παράδειγμος. Παρόλο τις μαρτυριά του, παρόλο τις διεκδιώξεις του, παρόλο τις αγωνίες του, τους σκόπους του, να ξέρετε και οι Άγιοι είχαν ό,τι ακριβώς έχουμε κι εμείς μέσα μας που κουβαλάμε. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν.
αλλά αγωνίστηκαν και έφτασαν να γίνουν άλλοι. Στόχος τους όμως ήταν πάντοτε ο Θεός. Δεν τον ξέχασαν ποτέ. Αυτό ας βάλουμε και εμείς στο μυαλό μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ, 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 πολύ όλους σας. Ευχαριστώ τους πατέρες. Ευχαριστώ αυτούς που πρόσφεραν, που προσφέρουν. Ξέχασα ότι οι επίτροποι έχουν κανονίσει να έχετε εκτός από κρέας και κρασάκι, να έχουμε και γλυκό. Και γλυκό. Και εμείς με την γλυκά έχουμε σχέση καλή. Εντάξει, να είστε καλά, πανέλα μαζί σας. Και όποτε χρειάζεστε έναν τρελό παπά, να έρχεστε. Αν όμως χρειάζεστε, μην με μπερδεύετε. Αν χρειάζεστε σοβαρό, να πάτε αλλού. Δεν σοβαρεύομαι τώρα ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνετε. Μου λέει και ο γερό παίζει να γίνει παπά, να γίνει παπά, να γίνει γερό. Εγώ είμαι χαζό, είμαι τρελό, είμαι παλαβό, είμαι μουρλό. Είμαι από όλα αυτά. Έτσι σε θέλουμε. Εγώ το πήρα σοβαρά και δεν άλλαξα. Να είστε καλά. Αγία μαζί σα. Χρόνια πολλά σε όλου. Ακόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίγνος αρήφωτος της Οικουμένης Οφέτ ενήθης χαράλαντες ενάψας εν το κότσο διά του μαρτυρίου ενήσας των ειδώλων την σκοπό. Πρέσβες.